Πάμε στα πολιτικά. Στι <laughs> εκλογέ. <laughs> Εκεί Ωραία. τώρα πρόσεξε τώρα. Όπα. Θα πάμε. Μην πεις καμιά κόλαση. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τι ευρωεκλογέ. Ναι. Για την ελληνική λύση. Θα καλησπέρισουμε την κυρία Εύη Κιαγιά. Είναι μαζί μα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. καλησπέρα Σα ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Βέβαια, η ελληνική λύση τώρα yeah. είναι ένα νόμισμα με δύο όψει λίγο. Οπα. Γιατί από τη μία έχετε και το δημοσκοπικό αέρα που σας δίνει έτσι πολύ υψηλά ποσοστά. Από την άλλη όμως έχουμε και κάτι αναταράξεις, κάτι εσωτερικά. Τα είδαμε και σήμερα, είχαμε παρετήσει, έχουμε έτσι ένα κλίμα αναταραχής εσωτερικής. Δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογέ, βοηθούν αυτά. Ε, δεν θα έλεγα ότι βοηθούν, αλλά θα έλεγα ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Και πιστέψτε με, είμαι ο πιο κατάλληλο άνθρωπος για να μιλήσω για αυτή την κατάσταση, την παρέτηση mm -hmm. του, του πρώην ε, υποψηφίου με την ελληνική λύση, γιατί βρέθηκα ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Μιλάμε για τον κύριο Μαργαρίτη Κύρκο, έτσι. Μιλάμε yeah. για τον κύριο Κύρκο. Ε, προσωπικά δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, mm -hmm. ήταν στο νομό Εύρου. Mm -hmm. ε, το θέμα είναι ότι υπάρχει, όταν, δεν, όταν έχεις μεγάλες προσδοκίες και τελικά δεν καταφέρνεις να μπει στη Βουλή, παρόλο που πήρε πολλές ψήφους, μετά νομίζω ότι είναι λάθος να γυρίζεις εναντίον. Mm -hmm. Δηλαδή νομίζω ότι το ιδίον όφελος δεν πρέπει να καθοδηγεί το χαρακτήρα μας, τον εαυτό μας και τη συμπεριφορά μας. Mm -hmm. ε, Είμαστε στην ίδια ακριβώς θέση με τον, με, με τον συνάδελφο, πρώην συνάδελφο, τέλος πάντων στο, στην ελληνική λύση, γιατί βγήκα δεύτερη στον ομό Ηρακλείου στις βουλευτικές εκλογές. Mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει ότι βγήκα δεύτερη και θα έπρεπε να αρχίσω να παραπονιέμαι και να στραφώ εναντίον του κόμματο. Και πότε, ακριβώ 15 μέρε πριν τις, από τι πιο κρίσιμε Εκλογέ που έχουμε τώρα τι τελευταίε. Άρα, λέτε ότι είναι προσωπική πικρία έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι εγώ, προσωπική δηλαδή. πικρία και είναι λάθο να τη βγάζει. Το timing όμω είναι πραγματικά. Το τα... μα... Άκερο. Μα έτσι. Ένα χρόνο τώρα είχε το πρόβλημα mm. αυτό. Mm. Όπω και εγώ σα λέω, βγήκα. Mm. <χω> Λέει ότι βγήκε δεύτερο σε ψήφου. Μα yeah. και εγώ στο Ηράκλειο δεύτερη σε ψήφου ήμουνα. Τι θα έπρεπε να κάνω, Να αρχίσω να φωνάζω και να λέω ότι φταίει το κόμμα γιατί εγώ βγήκα δεύτερη σε ψήφου και γιατί εξόδεψα τόσα χρήματα για να καταφέρω να βγω βουλευτή. Τελικά δεν βγήκα, άρα φταίει το κόμμα. Μιλάει όμω και για κλίκε στο περιβάλλον του κυρίου Βελόπουλου. Δηλαδή έχει εχμέ και για τον πρόεδρο του κόμματό σα. Μιλάει για κλίκε. Δηλαδή τα λέει στην Όταν επιστολή. Όταν στρέφεσαι εναντίον κάποιου, μπορεί ω επιτοπλίστων να χρησιμοποιεί ό,τι ψέμα θέλει και ό,τι oh. λάσπη θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό, αλλά ακόμη και να είναι έτσι, κλίκε υπάρχει σε κάθε μικρή κοινωνία ανθρώπων. Κλίκα Υπάρχει ακόμα και στη γειτονιά μα. Άνθρωποι συνεννοούνται και κάνουν μία κλίκα ακόμη και στι διαχειρήσει τη πολυκατοικία. Ακόμη και έτσι να είναι. Αυτό που είπατε για είπα, λόγος... τις διαχειρήσει τη πολυκατοικία το έχουμε δει. Μα, μα είναι αυτό λόγο να βγει κάποιο και να, να, να βάλει μία μπόμπα στην πολυκατοικία, α πούμε. Mm -hmm. Γιατί κάπω έτσι αυτό μου φάνηκε εμένα. Mm -hmm. Και ειδικά προεκλογικά. Δηλαδή έβγαλε τόσο χολή προεκλογικά. Γιατί δεν έπιασε τον ίδιο όταν έχουμε μία διένεξη. Πιάνουμε τον ίδιο, του ζητάμε τα αρέστα. Και προχωράμε παρακάτω. Mm -hmm. Όχι όταν μας γυρίσει την πλάτη και όταν εμείς νιώσουμε αδικημένοι να γυρίσουμε να βρίζουμε. Είναι λάθος τρόπος νομίζω και δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος ενώνει ανθρώπους στην κοινωνία. Mm -hmm. Γενικότερα. Mm -hmm. Είπατε προηγουμένως ε, 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 οι δύο όφελος, αν σημείωσα σωστά. Πολύ σωστά. Ε, οι δύο νόφελος, οι άνθρωποι που κατέρχονται στην πολιτική έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ό,τι μπορεί και να έχουν. Βεβαίω, πολλοί από του ανθρώπου που κατέβουν στην πολιτική, κατεβαίνουν στην πολιτική, ναι, υπάρχει περίπτωση να έχουν στο πίσω μέρο του μυαλού του ιδίω όφελο. Εννοείται. Αυτό το βλέπουμε. Να σα πω ότι το είδαμε με την ελληνική λύση και πάλι προεκλογικά πέρσι. Σωστά. <laughs> <laughs> το θυμάστε. Εμεί είπαμε να μην το. Ε, είπαμε να μην oh. Τις <laughs> πολύ τι μνήμε μα. <laughs> Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά, όπω αποδείχθηκε, ο πρόεδρο τη ελληνική λύση, ο Κυριάκο Βελόπουλο, είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί αυτή τη στιγμή κατέληξαν σε άλλα κόμματα. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή το à, ψηφοδέλτιο. Άρα μπορεί αυτό το ψηφοδέλτιο, ο, ο αποχωρήσα σήμερα να βρεθεί αύριο κάπου αλλού. Για Α, να, περιμένουμε να περιμένουμε λιγάκι. περιμένουμε mm λιγάκι. -hmm. Δεν θέλω να προλέγω, αλλά εγώ δεν θα έβγαινα να πω, κοιτάξτε κάτι, ξόδεψα σε διαφημίσεις ας πούμε, χιλιάδε ευρώ, μπήκα μέσα σαν επιχειρηματία και τώρα μου φταίει το κόμμα. Mm -hmm. Μα για ιδίων όφελο, για να διαφημιστώ, ξόδεψα χρήματα. Δεν ξέρω, εγώ ξόδεψα χρήματα επειδή μου επέβαλε η ελληνική λύση. Mm -hmm. Για να πάρω καρέκλα. Και όταν η καρέκλα δεν ήρθε, γύρισα και έγινα ο μεγαλύτερο εχθρό. Αυτά δεν είναι. Σα λέω, δεν είναι σωστά. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν είναι και δίκαια. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε άλλο θέμα. Όχι, πάμε τώρα στην άλλη όψη για την ελληνική λύση. Οι δημοσκοπήσει βλέπουμε ότι σα δίνουν ψηλά. Σας δίνουν μεγάλη δυναμική. Παραπάνω Ποιες είναι... από την πλάσιο. Ναι. Ποιε ναι. είναι οι δικέ σα εκτιμήσει δηλαδή στο στρατόπεδο τη ελληνική λύση και οι στόχοι εν ώψη τη ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμο είναι πάρα πολύ απογοητευμένο και πλέον επειδή η ελληνική λύση εδώ και τόσα χρόνια έχει δώσει ένα πραγματικό καθαρό πατριωτικό πρόσωπο και μέσα στη Βουλή. Εξάλλου όλοι το παραδέχονται, ακόμη και από το κυβερνών κόμμα, ότι είμαστε η μοναδική αντιπολίτευση. Και αν δείτε και ο Πρωθυπουργό τη ομιλίε του γυρνάει και επιτίθεται πρώτα στην ελληνική λύση, σε κανέναν άλλον. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι καταλαβαίνει και ο ίδιο ότι χάνει μονάδες. Εξάλλου ο πρόεδρο μα κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει κανεί. Να διώξει μέσα από τη Βουλή, να διώξει σε εισαγωγικά, μέσα από τη Βουλή, ολόκληρο πρωθυπουργό. Αυτό δεν ήταν αντρίκιο που έκανε. Όταν έχεις δίκιο, υποστηρίζει το δίκιο σου, δεν γυρνά πλάτη. Το να γυρίσει πλάτη νομίζω είναι άνανδρο. Και να σηκωθεί να φύγει από τη Βουλή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Mm -hmm. Καλά, βέβαια δεν είναι. Οι πολιτικοί μα δεν, δεν φημίζονται για το γεγονό ότι κάθονται και ακούνε του πολιτικού. Κάνουν το δικό του κομμάτι <Κι> και μετά <Κι> φεύγουν. Έτσι γίνεται συνήθω. <Κι> έχετε δίκιο, έχετε. Δεν, δεν κάθονται να ακούσουν του υπόλοιπου πολιτικού αρχηγού. Τώρα, εσεί αναφέρεστε βεβαίω τι αναφορέ σχετικά με την αχαλκίδα, σωστά. Κυρία Καργιωτάκη, το, είναι, είναι το, χει, το χειρότερο δεν είναι να ακούσει ο ένα πολιτικό τον άλλο. Το χειρότερο είναι ότι. Η εκάστοτε κυβέρνηση, από όλε αυτέ που έχουν περάσει, δεν κάθεται να ακούσουν τον πολίτη. Mm -hmm. Δεν τον ρωτάνε. Έχουμε δημοκρατία, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μοναρχία, σαν να έχουμε δικτατορία. Ακόμη και στην περίοδο των εμβολιασμών, μιλάω σαν γιατρό, ακόμη και σε εκείνη την περίοδο επέβαλαν πράγματα στον κόσμο. Κανεί δεν του είπε, ακόμη και οι ίδιε εταιρείε. Αρνούνται ότι επέβαλαν υποχρεωτικό εμβολιασμό κι όμω. Αλλά αν πάμε τώρα σε αυτό, εσεί είστε ένα πρόσωπο που συζητήθηκε όσο λίγα έτσι, την περίοδο εκείνη του COVID. <χι> είναι μια <η> μεγάλη αλήθεια. <χι> Ήμουνα η πρώτη και έπρεπε να βρω το θεώρησα ηθική υποχρέωσή μου να βγω και να μιλήσω στον κόσμο. Γιατί ο όρκο του Ιπποκράτη, ξέρετε, <χι> λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι στον ασθενή δεν κάνει υποχρεωτικέ θεραπείε. Ο ασθενή έχει αυτεξούσιο. Στον ασθενή είσαι υποχρεωμένο να του πει τα θετικά και τα αρνητικά. Και ο ίδιος έχει την επιλογή της θεραπείας του ή της προστασίας του. Το να σου επιβάλλω με το ζόρι κάτι το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι καλό, επειδή είμαι γιατρός, και εσύ δεν το θέλεις, ή απλά στο διαφημίζω και σε βάζω να το κάνεις, ή στο κάνω με το ζόρι, ειδικά το τελευταίο είναι θέμα αρουραίων που είχαμε στο εργαστήριο. Με το ζόρι τους κάναμε πειράματα. Ναι, αλλά ο άνθρωπο δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπο έχει δικαίωμα επιλογή τη θεραπεία του βάσει γνώση και mm -hmm. βάσει σωστή ενημέρωση. Όταν εγώ έλεγα για τι παρενέργειε που θα βγούνε και που έρχονται, γιατί ήξερα από προσωπική εμπειρία ανθρώπου που είχαν προβλήματα μετά την πρώτη mm -hmm. ή μετά τη δεύτερη δόση ή μετά την τρίτη δόση, και εσύ δεν το δέχεσαι με παρά... Κυνηγά, έχω δικαστήρια ακόμα. Καλά. Για διασπορά των ψηφιδών ειδήσεων. Το θεσμικό σα όργανο είχε διαφορετική άποψη από εσά, έτσι. Νομίζω. Ναι, έχετε, και... Είστε και σε διαμάχη. Καλά, το είπα. ναι, αλλά εγώ, ναι, αλλά εγώ είμαι επιστήμονα. Δεν μπορώ να συμφωνώ Α. επειδή κάποιοι διαφημίζουν ένα προϊόν να τρέξω από πίσω να το διαφημίζω κι εγώ. Σαν επιστήμονα έχω διαφορετική επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη. Κανεί δεν κάθισε να με ακούσει, κυρία Σαβίδη. Να. Και κυρία Καριωτάκη. Κανεί. Δεν μου δώσανε καν το δικαίωμα του debate να του πω γιατί θεωρώ τι μάσκε επικίνδυνε. Γιατί θεωρώ του εγκλισμού επικίνδυνου. Ειδικά στα παιδιά. Που κλείσανε με, με λουκέτα, είχαν κλείσει τι παιδικέ χαρέ. Το ξεχάσατε. Mm -hmm. Αστυνόμευαν τα πάρκα. Που θα πήγαινε στο πάρκο Ολομόναχο εδώ, στο πάρκο, στην παραλιακή του Ηρακλείου, να κάνει βόλτα, σε, σε σταματούσαν και σου βάζαν πρόστιμο αν δεν φορούσε μάσκα. Ολομόναχο! Επιμένω. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν για την υγεία μα. Όλα αυτά τα μέτρα και τα lockdown δεν ήταν για την υγεία μα. Όπω δεν ήταν για την υγεία μα και για την ανοσία Αγέλη, που δεν υπήρχε περίπτωση να επιτευθεί. Γιατί τα βιβλία μου το γράφουν ότι δεν θα επιτευθεί σε κορονοϊό, ανοσία Αγέλη μου το βγάλανε και αυτό διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τώρα έχω επιβεβαιωθεί σε όλα. Αλλά Μήπως κάποια μέτρα που πάρθηκαν, που φαντάζουν τώρα σήμερα που τα κοιτάμε πίσω προς τα πίσω, λίγο ακραία όπως αυτό που είπατε, η αστυνόμευση, οι υπερβολές. υπερβολές. Μήπως ναι. όμως ήταν υπερβολές έτσι, στο σοκ όμως της όλης πανδημίας, μιας πρωτόγνωρης κατάστασης. Δηλαδή, μήπω ήταν αυτό που μέτρησε και όχι το, το επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, όντω, οι ειδικέ χαρέ ότι ήταν κλειστέ ή ότι είχαμε αστυνόμευση. Ναι, σήμερα ναι, το ναι, έπρεπε να στείλουμε ένα μήνυμα για τώρα. όταν, τελεί. ναι, όταν τα παιδιά ξεκάθαρα, τα παιδάκια, κινδυνεύουν και ε, αποδεδειγμένα το ποσοστό θνησιμο, θνη, θνητότητας στα παιδιά, mm. όταν κολλήσουν, είναι 0,003%. Από τι προστατεύεις η γρήπη, έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί δεν το προστάτευες το παιδί τα προηγούμενα χρόνια από τη γρήπη. Εξάλλου να πω και αυτό και σταματάμε με την πανδημία, αν για μη. Ναι, Να πάμε να, και στα πιο φρέσκα. Ναι. Ε, να πω ότι τελικά, τώρα που αποδείχθηκε ότι έχω δίκιο, συνεχίζονται ακόμη όλα αυτά τα μέτρα. Και μάλιστα το χειρότερο... Ετοιμάζονται, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν πραγματικά δυνατοί άνθρωποι με φωνή uh -huh. μέσα στην Ευρωβουλή, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Προετοιμάζεται σιγά σιγά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προς το παρόν να πέτυχε να φέρει υποχρεωτικό εμβολιασμό με αστυνομία υγείας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται στην Κίνα ναι. Που σε πιάνουν 4-5 αστυνομικοί, σε βάζουν κάτω και σου κάνουν υποχρεωτικά κάποιο εμβόλιο. Θέλει να πάρει λοιπόν την παγκόσμια υγειονομική διακυβέρνηση. Αυτό προ το παρόν απέτυχε το σχέδιο. Γιατί ήταν πολύ βαρύ. Βγάζουν μερικού όρου, όπω την αστυνομία υγεία, και mm -hmm. προσπαθούν να ξαναπεράσουνε. Δηλαδή μια υγειονομική χούντα. Mm -hmm. Για ποιο λόγο, τώρα. Όλα αυτά ε, και, και τα μέτρα της πανδημίας ε, στηρίχθηκαν, υποστηρίχθηκαν εν θέρμος μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωβουλή. Εσείς λοιπόν γιατί μπαίνετε στη διαδικασία να διεκτικήσετε μια θέση στην Ευρωβουλή που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πρέπει κάπου να υπάρχει μια φωνή λογικής, μια φωνή που θα μιλάει με συγκεκριμένα Πράγματα με συγκεκριμένες θέσεις, με θέσεις που έχουν ως επιτοπλίστων τον τελικό σκοπό το συμφέρον της Ελλάδας. Αυτό μα ενδιαφέρει και σαν ελληνική λύση, αλλά και εμένα προσωπικά. Το συμφέρον της Ελλάδας θα έχει το συμφέρον του Έλληνα, mm -hmm. όχι, κα... όχι των μεταναστών για παράδειγμα. Δεν μπορεί εμένα να μου βάζει τεκμήριο στο παιδί μου και να δίνει επιδόματα στον ξένο. Για ποιο λόγο δεν βάζει πρώτα τον Έλληνα. Δώσε και στον Ξένο, αλλά δώσε πρώτα στον Έλληνα. Οι Έλληνε τη Γερμανία δεν παίρνουν επιδόματα. Οι Έλληνε τη Γερμανία δεν παίρνουν επιδόματα. Ή τη Ολλανδία. Δεν παίρνουν, δεν έχουν Μιλάω στήριξη. Για... Θέλω να πω, οι ξένοι, όταν πηγαίνουν σε κάποιε άλλε χώρε. Δεν έχουν. και εμεί, δηλαδή, ω ξένοι. Έχουν πηγαίνουν... στήριξη βεβαίω mm. και έχουν και επιδόματα. Δεν ξέρω, ειδικά για Γερμανία. Όχι, mm -hmm. oh, γενικά σε... όμως, να μιλήσουμε. Τώρα. Ότι οι Έλληνε που πηγαίνουν mm -hmm. σε χώρε mm -hmm. του εξωτερικού, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν στήριξη, ναι. Mm -hmm. Και με επιδόματα και με σωστή υγειονομική περίθαλψη και με μταντάδε αν χρειαστεί από το κράτο. Έχουν πάρα πολλά. Mm -hmm. Εμεί γιατί δεν έχουμε. Γιατί δεν είναι προτεραιότητά μας. Η μα η ελληνική οικογένεια, η ελληνική παραγωγή. Αυτό όμω τώρα είναι θέμα, της... Είναι θέμα εθνική πολιτική και διακυβέρνηση αυτό. Δυστυχώ δεν είναι θέμα. Όλα το να στηριχθεί η οι οικογένειε, όπω λέτε, γιατί δεν θα μπορούσε κάλλιστα. Όλα ξεκινάνε απ' έξω και από κονδύλια που mm. δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 8 και 8 τα κονδύλια στις 10 και οι χρήματα. Οχτώ στι δέκα έχετε το δίκιο, ναι. Οχτώ στι δέκα αποφάσει είναι απ' έξω που έρχονται. Επίσης το χειρότερο που έκανε τώρα τελευταία η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα mm -hmm. είναι ότι ψήφισε μαζί με τα άλλα δύο κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα ψήφισαν όχι στο ΒΕΤΟ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, Αυτό είναι καθαρά ανθεληνικό. Δηλαδή, θα μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρουμε πόσο πολύ. Δεν μα αγαπάει και πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει το συμφέρον της και η κάθε χώρα κοιτάει το συμφέρον τη. Η Γερμανία, α πούμε, που έχει πολλού ευρωβουλευτέ κοιτάει το συμφέρον τη Γερμανία πρώτα. Εμεί δεν έπρεπε να κοιτάξουμε το συμφέρον τη Ελλάδα. Να πούμε όχι στο βέτο. Βε... Να πούμε. Ε, όχι στο βέτο σαν Ελλάδα. Δηλαδή θα μα επιβάλλει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουμε. Αυτό που σα λέω. Δεν θα έχουμε εμεί το. το την, ε, να διαλέξουμε τέλο πάντων. Αν θέλουμε, αν συμφέρει την Ελλάδα να ακολουθήσουμε την εντολή αυτή και δεν θα έχουμε το δικαίωμα να πούμε όχι. Τι είναι αυτό! Φέρνουν, δηλαδή τη δικτατορία! Γι' αυτό ότι ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωκοινοβούλιο έρχεται εδώ και πολύ πιο, mm -hmm. δυστυχώ τρομερό. Ακούγεται αλλιώ, αλλά είναι χειρότερο. <θυξελίου> <θυξελίου> Κανεί βέβαια θα μας θα σας πει ότι σε δύσκολες περιόδους για παράδειγμα την εποχή των, της πανδημίας ήρθε ένας πακτολός χρημάτων, ας πούμε Άσχετα το πώς το έχουμε χρησιμοποιήσει ως χώρα, ε, στις χώρες όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηριχθούν οι χώρε και οι πολίτε. Δεν είναι Αλλά κάτι και αυτό. Και πριν, που. γιατί και σε περασμένε δεκαετίε ήρθε λόγο ναι. χρημάτων στην Ελλάδα. Ναι. ήρθαν κοινοτικέ ενισχύσει. Πε... Βεβαίω, τι κοινοτικέ ενισχύσει και οτιδήποτε συμφέρει την Ελλάδα, να το υιοθετήσουμε. Mm -hmm. Δεν διαφωνώ. Χρηματοδοτήσει και θα πούμε όχι. Συμφωνώ. Σε αυτά συμφωνώ. Ναι, αλλά το να έρχεται χρηματοδότηση για να στηριχτεί η πανδημία και να κλείνει η σημερινή κυβέρνηση τρία νοσοκομεία μέσα στην πανδημία και πόσε άλλε. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα φεύγει η εντολή από τη... και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνει στην Ελλάδα και πού πήγανε τα λεφτά. Mm. Γιατί δεν πήρανε γιατρού. Εδώ Γιατί πέρα, διώξανε για τον Ιωάννη Κούρσο. Ακούσαμε τον κύριο Σκέρτσο, τον υπουργό επικρατεία από εδώ, από το Ηράκλειο, να λέει πω ε, έχουν γίνει τρελα, τεράστια βήματα στο ΕΣΥ και στηρίζεται το ΕΣΥ και τα ε, επίσης επίση έρχονται και άλλα χρήματα. <laughs> Ποια είναι τα τεράστια βήματα, τα απογευματινά ιατρία. Όποιο έχει χρήμα, χειρουργείται. Όποιο δεν έχει, περιμένει. Όπω στο, στο Αγία Κυριακού, αυτή τη στιγμή, Κυριακού, αυτή τη στιγμή παιδάκι που θέλει να χειρουργηθεί, Κάποια. περιμένει σε λίστα τριών ατόμων. Τριών mm. χιλιάδων ατόμων. Αν έχει χρήματα, βέβαια, μπορεί να το πάει στα απογευματινά. Αυτό είναι που μας έκανε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές τόσα χρόνια, ένας γονιός που είναι ασφαλισμένο το παιδί του, επειδή αυτός πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχει δικαίωμα να χειρουργηθεί το παιδί του σε πρωινό ε, ιατρείο δωρεάν. Και γιατί δεν πληρώνουμε τις εισφορές. Για να πληρώνουμε και την υγεία μας μετά. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, ρητορικό το ερώτημά σα. Ναι. <laughs> Σαφέστατα. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, γεια σα και καλή επιτυχία. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ και, και... καλό αγώνα. Καλό ε, αγώνα, καλή δύναμη. Και ελπίζω οι Έλληνε να πάνε να ψηφίσουν. Ναι, αυτό είναι το κυρίαρχο. Ε, ελπίζω yeah. γιατί η αποχή είναι αυτή που μα καταστρέφει γενικώ. Mm -hmm. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ψήφο στι εκλογέ γενικότερα και στι mm -hmm. βουλευτικέ. Αλλά πόσο μάλλον και στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίως. Όταν θέλουμε να εκλέξουμε ανθρώπους που πιστεύουμε σε αυτούς και που είναι, έχουν ορισμένα σωστά χαρακτηριστικά. Αυτό. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Το ψηφοδέλτιο είναι σε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Mm -hmm, mm -hmm. Μπορούμε να ψηφίσουμε με σταυρό. Ε, πέστε το κι εσείς από τις εκπομπές σας. <laughs> το έχουμε λέει, πει ε Όχι, ε δεν το λέτε. <laughs> Ένα ψηφοδέλτιο και λοιπόν, από όλη τη χώρα. Ας πάει ο κόσμος να ψηφίσει και να τη βρει την ακριβώς, εσαι, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ.